Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, σεβαστοί ακροατές και θεατές της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας, παρακολουθείτε τις εκπομπές μας και στηρίζετε αυτό το μικρό έργο. Να σας ευχαριστήσουμε εκ βάθους καρδίας όλους εσάς που συντελείτε στο να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν τις εκπομπές στο διαδίκτυο και δεν ξέρουμε τώρα πια πού πηγαίνει ο λόγος αυτός. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εμείς προσεκτικοί και να μιλάμε βάσει της Ορθοδοξίας, βάσει αυτών τα οποία είναι πατερικά και ευαγγελικά. Του Ευαγγελίου δηλαδή και των πατέρων. Καμία σχέση με αιρετικούς να μην έχουμε, ούτε με τους λεγόμενους ευαγγελικούς, προτεστάντες, παπικούς κλπ. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι και οφείλουμε να παραμείνουμε Ορθόδοξοι, σκεπτόμενοι πάντα το μεγάλο προνόμιο που έχουμε, να έχουμε ακαινοτόμητη, δηλαδή δίχως καμιά καινοτομία, την δική μας Εκκλησία, την Εκκλησία του Χριστού. Μεγάλη μας τιμή να είμαστε μέλη της Εκκλησίας αυτής. Θα μιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, για την πλεονεξία. Ξέρουμε τη γνωστή παραβολή ότι κάποιος πλούσιος έφτιαξε πάρα πολλά τρόφιμα και παρόλο που ήταν πλούσιος και τώρα έγινε πλουσιότερος και ακόμη διαλογιζόταν ο άνθρωπος αυτός και έλεγε τι να κάνω αυτά που έχω μαζέψει, τους καρπούς, το σιτάρι, το κριθάρι, τα πάντα, τα γεννήματά του λέει. Τα αγαθά του πληθύναν επάπειρο, αλλά συγχρόνως βλέπουμε ότι πληθύναν και οι φροντίδες του. Αδειμονεί ο άνθρωπος σαν να είναι ένας φτωχός άνθρωπος, σαν ένας ο οποίος δεν έχει τίποτα. Πότε θα πάψει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να ταράζεται? Ποτέ. Πίνει ο αλκοολικός 1, 2, 10 ποτήρια, δεν χορταίνει. Θέλει κι άλλα. Θέλει 20. Αυτός είναι και ο πλεονέκτης της παραβολής του Ευαγγελίου που όσο περισσότερο φροντίζει και μαζεύει, τόσο περισσότερο επιθυμεί. Κακό πάθος η πλεονεξία. Δεν έχει πάτο, δεν έχει τέλος, δεν έχει βυθό, δεν έχει πυθμένα. Τον ταράζει και τον συγκλονίζει κάθε μέρα το γεγονός ότι πρέπει να αυξήσει τα αγαθά του. Δεν υπολογίζει τους ανθρώπους, δεν φοβάται το Θεό, δεν υπολογίζει φιλία, δεν υπάρχει δικαιοσύνη και φόβος και ντροπή μπροστά στα αρπακτικά χέρια του πλεονέκτη και της πλεονεξίας. Τα χέρια αυτά που απλώνονται και σε πλούσιους και σε φτωχούς, που αρπάζουν και σπίτια και εκκλησίες και βωμούς και ό,τι θέλεις. Από αρχαιοτάτων χρόνων η πλεονεξία ήταν μια μάστιγα της κοινωνίας. Στους αρχαίους χρόνους βλέπουμε τους πλεονέκτες, οι οποίοι δεν λυπόταν ούτε τα ορφανά, ούτε τις χείρες, ούτε τα παιδιά, ούτε τους γέροντες, ούτε τους αδυνάτους, ούτε τους βοηθούσαν, ούτε τους ντρεπόντουσαν. Δεν ντρέπεται ο πλεονέκτης και δεν φοβάται. Δεν ερωτεί σε τίποτα μπρος στο κέρδος και μπρος σε αυτό. Και σε εκείνο που έχει πάντα είναι αχόρταγος. Ξενικράει πάνω στους λογαριασμούς. Κοιτάει τα χρηματιστήρια ο πλεονέκτης. Και προσπαθεί πάση θυσία να αρπάξει σαν το όρνεο ό,τι μπορεί περισσότερο. Λένε πως ένας από τους Ροκφέλλερ, τους ιδρυτικούς Ροκφέλλερ, τους παλιούς δηλαδή πλουτοκράτες της Αμερικής, έχασε μισό cents, ένα ελάχιστο δηλαδή ποσό από το κιλό του σταριού επειδή ένα καράβι του δεν πήγε καλά, ναυάγησε και δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα και το πρωί του είχαν πέσει λέει τα μαλλιά. Έπαθε αλλοπαικία από την πολύ του στεναχώρια. Έκλεισε και η όρεξή του και δεν μπορούσε να φάει.
και πήγε σε όλους τους γιατρούς και κανένας δεν μπορούσε να τον κάνει καλά. Και κάποιος γιατρός του είπε, το πρόβλημά σου είναι άλλο. Το πρόβλημά σου δεν είναι ότι στεναχωρήθηκες για αυτά που έχεις. Το πρόβλημά σου είναι ότι δεν μπορείς να δώσεις. Εάν μπορέσεις να δώσεις κάτι στους ανθρώπους, τότε θα απαλλαγείς από αυτή την αρρώστια. Και τη συνέστησε λοιπόν να κάτσει σε ένα σταυροδρόμι μακριά από το σπίτι του και να δίνει ένα σέντς σε κάθε περαστικό. Και πράγματι το έκανε και μέσα σε ένα μήνα φύτρωσαν πάλι τα μαλλιά του που είχαν πέσει, το άνοιξε η όρεξη και άρχισε πάλι η φυσιολογική του δραστηριότητα. Ο πλεονέκτης λοιπόν είναι πολλές φορές αθεράπευτος. Δεν ξέρει τι θέλει και εκείνο που θέλει το επιθυμεί και εκείνο που δεν έχει με σφοδρότητα το κυνηγάει. Κυνηγάει τα κέρδη στα πιο μακριά μέρη της γης. Όλα τα βλέπει με μάτι οξυδερκές και με λεπτομέρεια θέλει να εξετάζει τις τιμές των προϊόντων για να δει που μπορεί να επενδύσει τα χρήματα και να κερδίσει περισσότερα. Η πλεονεξία φαντάζεται τη ζωή της αιώνια και γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη πλάνη του ανθρώπου η φιλαργυρία και η πλεονεξία. Γιατί εκτός των άλλων ελπίζει ότι θα ζήσει αιώνια. Αλλά ο Χριστός θέλει να ελέγξει με την παραβολή αυτή του πλουσίου πρώτον ενός πλεονέκτου την ακατάπαυστη μέρημνα. Τι να κάνω λέει αυτός. Δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου, δεν έχω μέρος να τους βάλω. Δεύτερον, τις μωρές και μάταιες ελπίδες του όταν λέει ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά κείμενα εισέ τι πολλά. Και τρίτον, τον ευνίδιο και δυστυχέστατό του θάνατο. Το τέλος της ζωής του που ήρθε πικρά και άσπλαχνα. Άφρον εν ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Αητήμα σας τίνι έστε άνθρωπε άφρονε. Άφρονα την ψυχή σου ζητάνε. Οι δαίμονες βέβαια. Και αυτά που ετοίμασες ποιανού είναι. Για ποιον εκοπίεσες τόσο καιρό. Και αυτά τα σημεία θα θίξουμε σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή. Μιλάμε για την πλεονεξία λοιπόν. Ίδιο χαρακτηριστικό του πλεονέκτη είπαμε να ζητάει περισσότερα. Και γι' αυτό φοβάται μην του λείψει και εκείνο που έχει. Και σε εκείνο που έχει δεν ευχαριστιέται ποτέ. Πλεονεξία, μας λέει ο Χρυσόστομος, είναι το πλέον του ορισμένου. Πέρα από εκείνο που του χρειάζεται, που του πρέπει, που του φτάνει. Πέρα από εκείνο που του φτάνει λοιπόν, θέλει να έχει κι άλλο. Γι' αυτό τον πλεονέκτη δεν τον ευχαριστούν αυτά που αποκτάει, αλλά τον λυπούν εκείνα τα οποία του λείπουν. Τίποτα από εκείνα που έχει δεν τον ευχαριστεί, αλλά έχει μέσα του μια λύπη για εκείνα που του λείπουν. Δέστε λοιπόν αυτή την αληθινή εικόνα της πλεονεξίας επίσης στον αχάριστο λαό των Εβραίων στην έρημο, όπου με τα βίας εκεί στην έρημο, ενώ ο Θεός τους είχε ελευθερώσει από τόσα πράγματα βιωτικά και έστησαν τις σκηνές τους ανάμεσα στη Σαλήμ, λέει, σε ένα τόπο αληθινά που ήταν άνυδρος και κατάξερος μέσα στην έρημο και τους έλειψαν όπως είναι φυσικό τα αναγκαία για τη ζωοτροφία τους, για να ζήσουν αυτοί και τα ζώα που είχαν. Αλλά παρόλο που έβλεπαν οφθαλμοφανώς αυτή την ενέργεια του Θεού, αυτή την προστασία του Θεού που έστερνε ο Θεός την ημέρα για να μην τους κάψει ο ήλιος μια νεφέλη, ένα συννεφάκι το οποίο σκέπαζε τον ήλιο και τη νύχτα υπήρχε ένα φωτεινό σύννεφο, ένα στήλος πυρός που τους έδειχνε τον δρόμο να περπατούν για να κάνουν και τις άλλες υπόλοιπες εργασίες που είχαν να κάνουν πριν να πέσουν στο κρεβάτι τους. Και αντί να είναι βέβαιο ότι δεν θα τους άφηνε ο Θεός να πεθάνουν από την πείνα,
και θα τους έστελνε την αναγκαία για αυτού στροφή, εντούτοις αυτοί αμάρτησαν με την πλεονεξία. Και είναι αμάρτημα αυτό του πλεονέκτη να μην ελπίζει στην προστασία του Θεού, να είναι αχάριστος και ολιγόπιστος προς τον ευεργέτη του Θεό. Διότι ποιος φτιάχνει αυτά τα πράγματα που τρώμε, που ντυνόμαστε? Ο ίδιος ο Θεός δεν είναι εκείνος ο οποίος βρέχει για να αυξηθούν και να γίνουν φαγητά αυτά τα οποία μαζεύουν από τους αγρούς? Και φώναζαν στο Μωυσή και στους άλλους ηγέτες εκεί, τι μας φέρετε εδώ στην έρημο για να πεθάνουμε, λέει, για να μας λείψει η τροφή και το νερό και να πεθάνουμε? Και ζήτησαν ακόμη και κρέας να τους δώσει και έβρεξε από τον ουρανό ορτίκια. Αλλά υπήρχε και το μάνα, η βασική του τροφή, που έβρεχε ένα είδος χιονιού από τον ουρανό. Κάθε πρωί λοιπόν σηκωνόντουσαν με τη δροσιά, την πρώτη δροσιά του πρωινού, και έβρισκαν μια τροφή, ένα σαν χιόνι, ένα πράγμα το οποίο καθίζανε από τον ουρανό, κατέβαινε, και αυτό επικάθετο πάνω στη γη, και ήτανε νόστιμο, που είχε την νοστιμάδα, λέει, κάθε λογής τροφής. Οτιδήποτε έλειγε από τον οργανισμό δηλαδή, και το ρεγότανε ο άνθρωπος, διότι να ξέρετε ότι η όρεξή μας συνίσταται σε αυτό το οποίο μας λείπει. Όταν έχουμε έλλειψη σιδήρου, θέλουμε τρόφιμα που έχουν σίδηρο. Έλλειψη νατρίου, τρόφιμα που έχουν νάτριο κλπ. Αυτό όμως τα είχε όλα συμπληρωμένα μέσα και είχε και τη γεύση του ελαφρού, της ελαφρύς γλυκύτητας, της τηγανίτας, όπως λένε εκείνοι που το έφαγαν οι παλιότεροι. Δεν κοπιαζάν, δεν έσπυρναν, δεν θέριζαν οι Εβραίοι στην έρημο, αλλά είχαν τον επιούσιό τους άρτο καθημερινά, δίχως να κάνουν καμιά προσπάθεια. Άρ των αγγέλων, λέει ο προφήτης, έφαγε ο άνθρωπος. Αλλά, για δύο πράγματα τα οποία τους πρόσταξε ο Θεός, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν. Πρώτον, να μαζεύουν τόσο μάνα όσο θα έτρωγαν. Όσο να φτάνει δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ για έναν άνθρωπο, για τον καθένα, ένα ειδικό μέτρο, κάποιο δοχείο το οποίο γέμιζε, για να φάει ένας άνθρωπος, αλλά όχι περισσότερο από αυτό. Για να φάει την ημέρα εκείνη και να μην φυλάξει για την επόμενη ημέρα τίποτα. Και δεν θα τους χρειάζονταν περισσότερο, διότι την άλλη μέρα αυτό σκουλίκιαζε. Τι τους πείραζε λοιπόν αν ο Θεός κάθε μέρα τους έδινε, χωρίς ποτέ να τους λείψει, καθημερινά τους έδινε την τροφή τους? Εντούτοις, παρόλο που τους είπε να παίρνετε ο καθένας κατά κεφαλήν, δηλαδή ο καθένας το πρωί να μαζεύει όσο χρειάζεται για εκείνη την ημέρα που θα φάει, και κάτι άλλο τους είπε ακόμη την έκτη μέρα πριν του Σαββάτου, προηγούμενη του Σαββάτου, αυτή που λέμε εμείς Παρασκευή σήμερα, να μαζεύουν διπλάσια ποσότητα για να έχουν και το Σάββατο. Γιατί τη μέρα του Σαββάτου την σέβονταν όπως σεβόμαστε εμείς οι χριστιανοί την Κυριακή. Ήταν η εορτή της καταπαύσεως, κατά την οποία κατέπαυαν όλες οι εργασίες. Θα έπρεπε να ησυχάζουν με ευλάβεια και προσευχή εκείνη την ημέρα, να τιμούν το Θεό που τους δίνει όλα αυτά τα δώρα και να στρέφονται προς Αυτόν και τις εντολές Του. Αυτό ήταν το έργο το οποίο έπρεπε να κάνουν το Σάββατο, διότι το Σάββατο δεν υπήρχε το μάνα και κατέπαυαν και οι εργασίες, οι παντοειδείς εργασίες, πλην των ελαχίστων και απαραίτητων εργασιών. Αυτή ήταν η αρχία του Σαββάτου που έλεγαν. Δεν είχε λοιπόν κάθε μέρα ο καθένας όσο ήθελε και όσο έπρεπε για να μπορέσει να ζήσει από αυτό το οποίο του έδινε ο Θεός. Είχε. Αλλά αυτοί ήθελαν να φυλάνε και την αυριανή ημέρα. Μην τυχόν τους λείψει το μάνα και την επομένη μέρα. Αυτό λοιπόν γινόταν τότε εκεί στην έρημο. Στην έρημο
οι άνθρωποι ζούσαν από την πρόνοια του Θεού, από την αγάπη του Θεού, από τη φροντίδα του Θεού. Ήθελε ο Θεός να τους κάνει να μην είναι σκροκερδείς, να μην μαζεύουν περισσότερο από εκείνο που πρέπει, να μην μαζεύουν με αρπαγές, να μην μαζεύουν με αδικία ο ένας προς τον άλλον, αλλά και να μάθουν ότι πρέπει να δοξάζουμε τον ευεργέτη μας Θεό για όλα αυτά τα οποία μας έδωσε, μας δίνει και θα μας δίνει. Και εμείς πρέπει να προσέχουμε τις Κυριακές στην Εκκλησία, γιατί μια ώρα δίνουμε στο Θεό περίπου από τις 136 ώρες της εβδομάδος, δίνουμε μια ώρα στο Θεό. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς, το να μην δίνουμε στο Θεό αυτή την ώρα, είναι μια αμαρτία μεγάλη και προπατορική όπως φαίνεται, γιατί και ο Αδάμ δεν υπάκουσε. Ο άνθρωπος έγινε από γη όπως ξέρετε, γιατί έχει όλα τα στοιχεία, τα γήινα, το σώμα του ανθρώπου, και η επιστήμη σήμερα λέει ότι τα περισσότερα στοιχεία βρίσκονται στο σώμα, το ανθρώπινο σώμα. Και ο Θεός υπέταξε κάτω από τα πόδια του ανθρώπου όλη τη φύση. Τι μπορούσε να επιθυμήσει περισσότερο ο Αδάμ από αυτή την ευεργεσία? Αλλά ευχαριστήθηκε, αγαπητοί φίλοι, ο Αδάμ από όσα είχε? Όχι. Δεν ήταν ευχαριστημένος. Αυτός που δεν είχε τίποτα και από την ανυπαρξία έγινε άνθρωπος, από το τίποτα δηλαδή έγινε κάτι, έγινε άνθρωπος, σπουδαίο πράγμα, θέλησε μετά να παρακάμψει τις εντολές του Θεού και να γίνει Θεός με τη δική του δύναμη, ή μάλλον με τη δύναμη του φιδιού, με τη δύναμη του σατανά. Αυτή ήταν η αμαρτία του η μεγάλη. Η πλεονεξία κατά κάποιο τρόπο του να πάρει περισσότερα από εκείνα που του έδωσε ο Θεός, δηλαδή να πάρει και το δικαίωμα της θεότητος, και γι' αυτό έχασε την άκρα μακαριότητα του Παραδείσου, γιατί σκέφτηκε πονηρά. Άνθρωπε, σε έκανε από το μηδέν ο Θεός και εσύ θα πρέπει να ευχαριστηθείς αυτό που έχεις, να ευχαριστηθείς αυτό που σου έδωσε, δεν είναι λίγο. Κι όμως, άνθρωπε, εσύ δεν ευχαριστιέσαι. Άνθρωπε, εγώ ο άνθρωπος δεν ευχαριστιέμαι σε αυτό που μου έχει δώσει και θέλω πάντα το περισσότερο. Και καθώς το περισσότερο μάνα που μάζευαν οι Εβραίοι τότε σκουλίκιαζε, βρώμιζε μέσα σε ένα 24ωρο, έτσι και το περισσότερο που θησαυρίζουμε είναι βδέλυγμα παρά το Θεό. Φθύρεται και χαλάει με χίλιους τρόπους. Γι' αυτό ο πλονέκτης δεν είναι ευλογημένος. Δεν ευλογείται. Και όπως η δουλειά της Κυριακής, έλεγε ο Κοσμάς ο Ετωλός, δεν σας ωφελεί σε τίποτα αλλά σας βλάπτει πάρα πολύ, και τα χρήματα αυτά τα πάτε στους γιατρούς ή στα δικαστήρια ή όπου αλλού τα λεφτά μας δεν πιάνουν τόπο, αλλά είναι δυστυχία μας το να πηγαίνουμε σε γιατρούς και δικηγόρους, που είναι και αυτοί απαραίτητοι κατά κάποιο τρόπο, έτσι και ο πλονέκτης, αυτά που παίρνει δεν καταποδώνονται, δεν πάνε σε καλά. Υφαίνει εις τον αράχνης. Και όπως τρυπάει εύκολα ο ιστός της αράχνης, έτσι είναι και τα έργα των ανθρώπων των πλεονεκτών. Είναι έργα εις του αράχνης. Οι πλεονέκτες λοιπόν τι κάνουν, υφαίνουν ένα πράγμα σαν τον ιστό της αράχνης. Τεράστιο έτσι, το πλέκουν σιγά σιγά και τα έργα τους είναι παράνομα. Δεν υπάρχει ζώο που να δουλεύει με περισσότερο τέχνη και κόπο όπως η αράχνη. Φθύρεται για να κάνει αυτό. Γιατί εκείνο το ψηλό ιστό που κάνει τον βγάζει μέσα από τα σπλάχνα της ολόκληρο. Το κάνει λεπτότερο και από το πανί, από την ύφανση του πανιού, αλλά είναι
άχρηστο μερικές φορές και ο κόπος της αράχνης με το φύσιμα του αέρα κολλάει και χάνεται. Έτσι είναι και ο πλεονέκτης, ο οποίος κάνει κόπους και ταξίδια μεγάλα και τόσους φόβους και περισπασμούς έχει, πόση τέχνη και επιμέλεια βάζει στο να κερδίσει λεπτομέρεια και σκέψη στην πραγμάτια και στο ζύγι και στον υπολογισμό, λιώνει και φθύρεται από τη φροντίδα, κολλάει το πετσί του πάνω στο κόκαλό του από τη φθορά, αλλά να ξέρει ότι φαίνει εις τον αράχνης. Όλοι εσείς οι πλεονέκτε, υφαίνεται εις τον αράχνης. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Θα μου πείτε γιατί και πώς. Διότι είναι παράνομο και κακό και ευδελικτό στα μάτια του Θεού και δεν ευλογείται. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα με το θέλημα του Θεού. Ας το πάρουμε απόφαση αυτό. Και γιατί να έχει ο άλλος περισσότερο από τον άλλον, ο ένας περισσότερο από τον άλλον, και γιατί να έχει περισσότερο από εκείνο που του χρειάζεται. Πλεονεξία εστί το πλέον έχει του ορισμένου. Και αυτή είναι η φύση του πλεονέκτη, να μην εφραίνεται σε εκείνα που έχει, αλλά να λυπάται για εκείνα τα οποία του λείπουν. Τι δυστυχισμένη και βασανισμένη είναι αυτή η ψυχή και πώς τιμωρείται μάταια από μια ελπίδα να αυξήσει λοιπόν τα πράγματα, ανθρώπου την ως πλουσίο εφόρησε η χώρα και πλήθυναν τα γεννήματα όλα και στους αμπελώνες και στους ελαιώνες και καρποί του και στα κοπάδια τα ζώα του σε τρόπο που δεν χωρούσαν πλέον στις αποθήκες, στα σιτηρά του ούτε τα κελάρια για τα κρασιά και τα λάδια του αλλά ούτε οι μάντρες για το πλήθος των προβάτων, των εγωπροβάτων και των άλλων ζωντανών. Και διαλογιζόταν, λέει, τι να κάνω, τι να κάνω. Έπεσε σε μεγάλη σκέψη, γιατί δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Συλλογιζόταν λοιπόν και έλεγε, τι να κάνω, που δεν έχω που να βάλω τα πράγματα που μου πληθύνθηκαν. Δεν είπε μου τα πληθύνω ο Θεός. Αλλά πλεονέκτη, άκουσε τι θα κάνεις. Γέμισε τις παλιές σου αποθήκες, κράτησε αρκετά για σένα, για τα χρειαζούμενα, χόρτασε την επιθυμία σου με αυτά, αλλά εκείνο που σου περισσεύει, μην κάνεις άλλες αποθήκες να το βάλεις, αλλά μοίρασε το στους φτωχούς και στους παίνητες, σε εκείνους που έρχονται και σου χτυπάνε την πόρτα και εσύ τους αποκρούς και τους διώχνεις και τους απειλείς να μην ξανάρθουνε. Στο κάτω-κάτω δεν είναι καρπή των κόπων σου, δεν υπολόγιζες ότι θα βγάλεις τόσα. Είναι μια δωρεά που έρχεται από το Θεό λοιπόν. Γι' αυτό μιμήσου και εσύ το Θεό που δίνει πλούσιο πάροχα σε όλους, γιατί σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις αυτό που κάνει ο Θεός, να γίνεις ελεήμονας και εσύ προς τους άλλους. Τι να κάνω, τι ποιήσω, λες εσύ που είσαι πλούσιος, και συλλογίζεσαι πού θα βάλεις τα περισσεύματα. Αλλά και φτωχός τι λέει από την άλλη μεριά, τι να κάνω, που δεν έχω τίποτα. Εσένα σε στεναχωρεί το περισσό. Αυτό είναι το στεναχωρεί που δεν έχει το αναγκαίο. Κάνε λοιπόν μια δίκαια οικονομία από αυτό που σου περισσεύει και κάλυψε την ανάγκη ενός άλλου. Όχι. Εσύ θέλεις και το αναγκαίο και το περισσό, τα θέλεις όλα δικά σου. Και για να τα φυλάξεις όλα, θες να γκρεμίσεις τις αποθήκες και να κάνεις διπλάσιες και τριπλάσιες και τετραπλάσιες αποθήκες, να τα κάνεις τι όλα αυτά. Άρα είσαι πλανεμένος. Και αν πληθύνουν ακόμα, θα χαλάσεις πάλι τις άλλες αποθήκες και θα φτιάξεις άλλες. Μέχρι πότε θα φτιάχνεις αποθήκες για να βάζεις αυτά που περισσεύουν. Αν έχεις
μια μικρή αποθήκη στον ουρανό σου αρκεί για την αιωνιότητα. Και κάνε αποθήκες στα χέρια των φτωχών και βάλ τα εκεί. Και θα έχεις αιώνια τον καρπό αυτό. Γιατί ο Θεός θα σε ελεήσει. Θα δει αυτό το οποίο εσύ σκόρπισες στους άλλους. Και μη λες εσύ, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά να πιείς, να τρως, να πίνεις και να εφραίνεσαι για πάντα, διότι έρχεται ο θάνατος και στα αρπάει αυτά. Φέρε τα εδώ, δεν είναι πια δικά σου. Ο θάνατος είναι δημοκράτης και ανοίγει τα χέρια όλων, και των φτωχών και των πλουσίων. Ανοίγουν έτσι τα χέρια και το σώμα πέφτει ύπτιο και δεν έχει πια τίποτε. Μηδέν. Δεν σκέπτεσαι αυτή την εικόνα που θα έρθει κάποια στιγμή και θα αντιμετωπίσεις μετά τον Κύριο, θα δεις μπροστά σου τον Χριστό και την κρίση. Τι θα πεις, ότι έκανα αποθήκες και τα άκρυψα και είναι ακόμα εκεί? Αυτή λοιπόν η πλεονεξία που αρχίζει από τον Αδάμ, ο Θεός θέλησε να τη σταματήσει, γι' αυτό και ο Θεός παράγγειλε να μην φάνε από το ξύλο της γνώσεως, γιατί άμα φάτε από εκεί θα πεθάνετε. Θάνατον αποθανίστε. Και ο διάβολος που τους παρακίνησε να παραβούν τη Θεία Εντολή, τους είπε δεν θα πεθάνετε, διαψεύδει ο διάβολος το Θεό. Και του λέει, δεν σου είπε καλά ο Θεός, μην πιστεύεις αυτά που σου είπε. Δεν είναι αλήθεια αυτή. Αλήθεια είναι αυτό που σου λέω εγώ. Δεν θα πάθεις τίποτα άμα φας από αυτό το δέντρο. Αυτός ο ίδιος λοιπόν ψιθυρίζει και στα αυτιά των αρχόντων και των πλουσίων πλεονεκτών και τους λέει μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνετε, όπως τον Αδάμ. Δεν θα πεθάνεις Αδάμ, μη φοβάσαι. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι η φωνή του πονηρού που τους λέει πως θα συνεχίσουν να έχουν όλα τα αγαθά του κόσμου και να μην φοβούνται, γιατί δεν θα πεθάνουν. Κι όμως θα πεθάνεις άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή, γρήγορα και σύντομα κιόλας, ήρθε ο θάνατος και του άρπαξε τα πάντα. Εσύ διαλογίζεσαι ότι θα έχεις πολλά καλά για πολλούς χρόνους, πολλά χρόνια, αλλά εδώ ο Θεός δεν σου δίνει χρόνια. Δεν ξέρεις πόσα χρόνια θα σου δώσει. Δεν ξέρουμε αν το επόμενο λεπτό θα ζούμε. Εκεί που μιλάς, εκεί που περπατάς, εκεί που κοιμάσαι, μπορείς να φύγεις. Να φύγεις. Και όχι αυτή τη βδομάδα, αλλά αυτή τη νύχτα. Δεν είναι μια σκέψη που όλους μας κάνει έτσι να αισθανόμαστε ένα σύγκριο, μήπως αυτή τη νύχτα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο? Άφρον, άφρον, ταύτη τη νύχτα, αυτή τη νύχτα πεθαίνεις. Τελειώσανε το καντήλι σου, το λαδάκι από το καντήλι σου, τελείωσε. Ωχ, τι μας λες τώρα να πούμε, τι πράγματα είναι αυτά, μελαγχολικές σκέψεις. Μα το αντίθετο τον ξεγέλασε, το να μη σκέφτεται το θάνατο. Όταν φαντάστηκε ότι έχει πολλά καλά και πλούτη, νόμιζε ότι έχει και πολλά χρόνια συγχρόνως. Αυτά όμως δεν πάνε μαζί. Ποιος σου υπέγραψε συμβόλαιο για τα χρόνια? Εντάξει, τα πλούτη ήρθανε. Τα χρόνια όμως για να τα γευτείς αυτά τα πλούτη δεν είναι γνωστά. Είναι άδειλα και κρύφια. Ο Ναβουχοδονόσορος, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, όπως ξέρετε αγαπητοί φίλοι, έκανε μια εικόνα, λέει, είδε μάλλον μια εικόνα στον ύπνο του, ένα τεράστιο άγαλμα, που το εξήγησε ο Δανιήλ τι ήταν αυτό το άγαλμα, που ήταν χρυσό, ασημένιο, στα πόδια σιδερένιο, στη μέση και στους γοφούς ήταν αργυρό και επάνω στο κεφάλι και στα χέρια ήταν χρυσό. Τι ήταν αυτό το μυστηριώδες άγαλμα που είδε, είχε δει
και είδε ότι κόπηκε και ένα λιθάρι από ένα βουνό απέναντι, την ώρα που είχε τρομάξει και έβλεπε το τεράστιο αυτό άγαλμα μέσα στην κοιλάδα, που χτύπησε αυτό το άγαλμα και το συνέτρεψε. Με τέτοιο τρόπο το συνέτριψε αυτή η πέτρα, που αλληγορικά είναι ο Χριστός, γιατί λέει ανευχηρός, όπως ο Χριστός έγινε ανευπατρός γηίνου, αλλά αυτό είναι για άλλη φορά να το πούμε. Το συνέτριψε λέει και έγινε πίτουρο, έγινε κονιορτός, δηλαδή χώμα, ψηλό, πούντρα και φύσηξε ο αέρας και χάθηκε. Ο σίδηρος, ο πυλός που ήταν τα πόδια, αυτομάτως διαλύθηκε και άρχισε να διαλύεται το άγαλμα και να το παίρνει ο αέρας. Τα πήρε όλα ο άνεμος και τα διασκόρπισε. Αυτό είναι το άγαλμα της ιστορίας. Είναι οι βασιλείες, οι μεγάλες. Αν αυτά τα πόδια που ήταν πύληνα έγιναν στάχτη, δεν είναι παράδοξο. Αλλά και το χρυσό κεφάλι του και αυτό να γίνει πίτουρο και να χαθεί, να γίνει μια άμμος χρυσοφόρος και το στήθος και η κοιλιά η χάλκινη, η κοιμηρή η χάλκινη που είναι η Αλεξανδρινή βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτή χάθηκε. Το χρυσάφι, το ασίμι και ο χαλκός και ο σίδηρος όλα γίναν στάχτη, πούντρα. Όπως και ο πυλός. Αυτό το ίδιο κάνει και ο θάνατος σε όσους έρχεται και τους επισκέπτεται. Εξίσου γίνονται στάχνη και οι μεγάλοι, οι χρυσοφόροι, οι κάτοχοι των σπουδαίων αντικειμένων, οι πλούσιοι αλλά και οι φτωχοί πεθαίνουν. Τόσο οι σιδερένοι, οι ατσάλινοι, οι δυνατοί άντρες και αυτοί έρχεται η στιγμή που πέφτουν στη γη και γίνονται χώμα. Το στήθος που ήταν ο θώρακας, ο αργυρός και η κεφαλή, η χρυσή, οι μεγάλοι άρχοντες δηλαδή και έγνωδοξοι, οι μεγιστάνες της γης, ακούμε ονόματα, ο Τάδε, μεγάλο όνομα, ο Τάδο. Όλοι λοιπόν γίνονται στάχτη. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Υπάρχει αντίρρηση, αγαπητοί αδελφοί, λέω ψέματα. Είναι μωρός και άφρονας ο άνθρωπος, ιδίως εκείνος ο πλούσιος, ο οποίος δεν σκέφτεται ότι έρχεται η μέρα που θα πεθάνει. Ψυχή, είπε αυτός, έχεις πολλά αγαθά, λέει. Έρε ψυχή μου που λέμε, αλλά εσύ δεν είσαι βέβαιος, φίλε μου, ότι θα ζήσεις για να το απολαύσεις. Εγώ στο εύχομαι, όλοι στο ευχόμαστε, αλλά υπάρχουν και αρρώστιες, υπάρχουν φόνοι, πνιγμοί, ευνίδιος θάνατος, ηλεκτροπληξίες, πολλά ατυχήματα στο δρόμο, καρκίνος, καρδιοπάθειες. Και είδες εκείνη την εικόνα, τη μεγάλη και την ψηλή. Ποιος την συνέτριψε, ένα λιθάρι, ένας βράχος που έπεσε από το βουνό, κατρακύλησε και έπεσε πάνω της και την έκανε σκόνη. Δίχως χέρι κόπηκε από το βουνό. Έτσι συμβαίνει μια πληγή αόρατη από ένα χέρι που δεν το βλέπεις και κάποιοι το είπανε μοίρα, κάποιοι το είπανε το χέρι της καταστροφής, αλλά αυτό το χέρι είναι το χέρι του θανάτου. Με οποιοδήποτε τρόπο συμβεί αυτός, το ίδιο αποτέλεσμα έχει. Είτε πνιγείς, είτε αρρωστήσεις, είτε τρακάρεις, είτε δολοφονηθείς με μαχαίρι, με πιστόλι, με σφαίρα, με οτιδήποτε άλλο, πάλι στον ίδιο παρανομαστή βρίσκεσαι και βρίσκομαι. Και αυτή τη στάχτη μας λέει πως την πήρε ο άνεμος. Τι άλλαγε θέλει να πει. Είναι άνεμος οι φροντίδες των πλεονεκτών που φυσάει και σκορπάει τα πάντα.
δυνατός άνεμος, ο Σιμούν, σφοδρός άνεμος εις ερήμου, και δεν βρέθηκε, λέει, ο τόπος του, λέει ο Δαβίδ. Πέρασα κοίτα τον πλούσιο να εξορυψώνεται και να καυχαίνεται και να φωνάζει στις πλατείες και να λέει και να κρατάει στα χέρια του όλα τα πάντα. Και μετά από καιρό πέρασα και δεν βρήκα πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Ρώτησα και είχε γίνει σκόνη για τα υπάρχοντά του και τα σπίτια του είχαν αλλάξει και δεν μπορούσαμε να τον βρούμε. Και μετά από 50 χρόνια δεν θα ξέρουν το όνομά μας κανενός. Ποιος θα ξέρει το όνομά μου μετά από 50 χρόνια? Ουδείς, αγαπητοί φίλοι. Γιατί εσείς τώρα πέστε μου, ποιος ήταν ο δήμαρχος των Αθηνών πριν από 50 χρόνια? Αν 1% τον θυμηθεί και πει ήταν ο Μερκούρης, ξέρω εγώ, αν ήταν αυτός, ή ο Μελάς, ή ο Μπέης, ή ποιος άλλος ήταν, θα είναι ένας στους χίλιους που θα θυμηθεί πριν 100 χρόνια ποιος ήταν δήμαρχος Αθηνών. Οι άλλοι 999 σου πούνε, πού να θυμόμαστε εμείς τώρα ποιος ήταν ο δήμαρχος Αθηνών πριν από 50 και 100 χρόνια. Και ήτανε πολίτης, πρώτος και μέγας στην εποχή του. Επί 4, 5, 10 χρόνια ακούγονταν το όνομά του, γράφανε οι εφημερίδες, ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Όσον αφορά εμάς, δεν θα μας ξέρουνε. Θα μας ξεχάσουν και τα εγγόνια, όπως ξεχάσαμε εμείς τους παππούδες μας. Δεν ξέρουμε μόνο το όνομά τους επειδή το έχουμε. Αλλά δεν θυμόμαστε τι δουλειά κάνανε, πότε πεθάνανε, από τι πεθάνανε. Μερικοί το θυμούνται. Αλλά αν θυμούνται τον παππού τους, αγαπητοί φίλοι, μου πείτε ότι θυμόσαστε και τον προπάπου σας. Ή αν σας είπανε γι' αυτόν, θυμόσαστε κάτι γι' αυτόν, τον προπάπου, τον καημένο, ο οποίος υπήρξε στα χρόνια του, και αυτός ένας αγωνιστής που πολέμησε τη Μικρασία το 12 και πριν πολέμησε και στους Βαλκανικούς πολέμους και κοντά στον Κολοκοτρώνη πολέμησε, αλλά από εκεί έμειναν 10, 20, 30 ονόματα που δεν τα λένε και στα παιδιά σήμερα, από εκείνους τους μεγάλους επαναστάτες αιωνία του στη μνήμη που αγίασαν κάποιοι από αυτούς οπωσδήποτε, δίνοντας για τον Χριστό και την Ελλάδα, ό,τι είχαν και δεν είχαν, το ίδιο τους το αίμα, κατέθεσαν για τον Χριστό και για την Ελλάδα. Α, αυτούς ίσως τους θυμάται η ιστορία, την οποία ιστορία, όπως πάμε, την ξεχνάμε και εμείς. Αυτός είναι ο θάνατος. Και αυτά τα επακόλουθα έχει και αυτά κάνει. Αλλά μην απελπίζεται κανένας. Ο Θεός όλους μας θυμάται. Όλους μας ξέρει πιο καλά από ό,τι ξέρουμε εμείς τον εαυτό μας. Ο Θεός όλους μας έχει υπό την επίβλεψή Του και την αγάπη Του. Και τους αρχαίους και τους σύγχρονους, τους νεότερους και τους μελούμενους, όλους τους υπολογίζει και τους αγαπάει. Αν εμείς δεν τον υπολογίζουμε και δεν τον αγαπάμε και δεν τον πιστεύουμε, αυτός μας πιστεύει, μας αγαπάει και μας υπολογίζει. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, που ξέρει τους ανθρώπους καλά και για την πλεονεξία, τι λέει για τη σωτηρία τους? Ότι η πλεονεξία γίνεται αφορμή της κολάσεως αυτών των ανθρώπων, λέει. Η βουλόμενη πλουτίνη, εμπίπτωση εις πειρασμών και παγίδα. Οι πολλές επιθυμίες, οι ανόητες και τρελές, μας βάζουν σε πειρασμό και σε παγίδα, χριστιανοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, και στον όλεθρο μας ρίχνουν. Στοχαστείτε λοιπόν, σας παρακαλώ. Αυτά τα λόγια του Αγίου ανθρώπου αυτού, που του μίλαγε Δίος ο Χριστός μες στην έρημο, μέσω του Αγγέλου, μας βάζουν σε πειρασμό, σε παγίδα και σε πολλές επιθυμίες. Άντε εσύ να γλιτώσεις από τον πειρασμό, από την παγίδα και από τις πολλές επιθυμίες. Ο πειρασμός, για να κερδίσεις, σε σουβλίζει με το κεντρί να πεις ψέματα. Ο πειρασμός
σε βάζει να αμαρτήσεις. Ο πειρασμός σε βάζει να αμαρτήσεις. Σε βάζει να αρπάξεις. Σε βάζει να σκοτώσεις τον άνθρωπο, τον αδερφό σου. Όπως έβαλε τον Γκάιν να σκοτώσει τον Άβελ. Ένας πλεονέκτης βασιλιάς έκανε το κακό και θέλησε να πάρει τον αμπελώνα ενός φτωχού, του Ναβουθέ, ο Αχάβ, ο βασιλιάς. Η πλεονεξία στείνει και παγίδες. Πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αν δεν είναι αληθοφανής, άρα πρέπει να πει το ψέμα. Πρέπει για να βρει το θύραμα να στήσει την παγίδα της. Πώς θα πιάσει το πουλί, πώς θα πιάσει το θηρίο, άμα δεν σκάψει και δεν κάνει την παγίδα, δεν πέφτει το λιοντάρι μέσα και η τύρις πρέπει να σκάψει την παγίδα. Και αυτό είναι αδικία όταν σκάψεις την παγίδα και το λάκκο για τον συνάνθρωπό σου. Μεγάλη αδικία, αγαπητοί φίλοι. Ποτέ να μην κάνουμε αυτό το κακό σε άνθρωπο. Αλλά πέφτει ο πλεονέκτης μες στην παγίδα και βρίσκεται αυτός πιασμένος στο δόκανο, το πόδι του είναι πιασμένο στο σίδερο, με τα κοφτερά δόντια. Ο Ζακχαίος την τελευταία στιγμή έκανε στροφή παρόλο που ήταν πονηρός και σώθηκε εκεί που ο Χριστός σήμερα σωτηρία γίνεται, γιατί έδιωξε την πλεονεξία από πάνω του, είπε τα μισά μου τα δίνω, τα μισά μου υπάρχοντα στους ανθρώπους. Το μισό από το γιο σου το μοίρασε, ειδού το ίμιση των υπαρχόντων δίδομη της πτωχής, είπε ο Ζακχαίος. Και αν αδίκησα κάποιον, τον εμπληρώνω 4 φορές τετραπλά. Ή την ως εσυκοφάντησα από δίδομη τετραπλούν. Δηλαδή, ένα για εκείνο που πήρα από το φτωχό, ένα για εκείνο που έχασε ο άλλος που δεν το κέρδισε, ένα για εκείνο που έπαθε βασανισμένος από την πείνα και τη γυμνότητα και ένα από τη μετάνοια. Αλλά ποιος κάνει αυτή την επιστροφή σε κάποιος που αδίκησε? Αυτός απέφυγε την παγίδα, αν και ήταν ο ίδιος παγιδευτής, την τελευταία στιγμή με τη μετάνοιά του μπροστά στον Χριστό, συγχωρέθηκε και πήρε και άφεση αμαρτιών από τον Χριστό. Σωτηρία έγινε στο σπίτι αυτό, είπε ο Χριστός. Η θάλασσα που παίρνει τα νερά των ποταμών δεν λέει ποτέ φτάνει, έτσι ποτέ δεν λέει, φτάνει ο πλονέκτης. Όλα τα ποτάμια της γης να συγκεντρώσει θέλει κι άλλα. Δεν χορταίνει ποτέ. Είναι παθολογικός. Είναι αρρώστια η πλεονεξία. Δεν είναι φυσιολογικό πράγμα. Ο άνθρωπος κάποτε κορένεται, χορταίνει και λέει φτάνει, εντάξει είμαι ευχαριστημένος. Αυτός δεν λέει ποτέ είμαι ευχαριστημένος. Όλο θέλει περισσότερα και αυτά δικά μου και αυτά δικά μου και αυτά δικά μου. Και τον εκαταντούν σε χαμό ζωής και ψυχής αυτά που κάνει. Βυθίζεται σε όλεθρο και παγίδα που λέει ο Απόστολος. Όλεθρο, καταστροφή δηλαδή της ψυχής και του σώματος. Γι' αυτό όποιος είναι άφρον να μετανοήσει, να έρθει σε φρόνηση, να διώξει το αλφα και να γίνει σόφρον και όχι άφρον. Αυτά λοιπόν που ετοίμασε για τον εαυτό του αυτό και να πίνει τόσα χρόνια, πιανού είναι τώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο δέντρο στην Αφρική, το Μπαουμπάμ, που είναι φυτεμένο στη γη και οι ρίζες του είναι σαν να είναι στον αέρα. Έχει σαν ριζώματα έτσι επάνω. Όπως είναι οι ρίζες, είναι και πάνω αυτό. Και στη σκιά του είναι τεράστιο δέντρο και φιλοξενεί πολλούς στη σκιά του. Όποιος θέλει από εκεί, κόβει ξύλα και παίρνει. Κατά την κοινή παροιμία, δριός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται. Όταν πέσει δηλαδή ο δρύς κάτω, ο καθένας έχει δικαίωμα να πάρει ένα τσεκούρι και να πάρει τα ξύλα για το σπίτι του, όσο μπορέσει να κόψει. Λοιπόν, δεν θα σε λεφτώ λες τον αιώνα εσύ άφρον πλούσιε
και σηκώνεις ψηλά το κεφάλι με υπερηφάνεια και έπαρση και τολμάς να αντικρίζεις το Θεό τη στιγμή που είσαι απίορκος και πλεονέκτης, όταν πέσεις όμως χάμω και πρόκειται να πέσεις με πάταγο μεγάλο, όπως πέφτει το μεγάλο δέντρο, ο Δρύς πέφτει με μεγάλο βουητό και πάταγο, τότε θα μαζευτούν από πάνω σου τα κοράκια και θα σου κόψουν τα κλονάρια και πας ανήρ ξυλεύεται. Για άλλους κοπίαστες λοιπόν, κακόμοιρε πλεονέκτη, εγκατέλειψε λοιπόν από τώρα τις ιδέες αυτές. Είναι μια απόφαση του Αγίου Πνεύματος που πρέπει να την τηρήσουμε και αυτά που ετοιμάσαμε να μην ρωτήσουμε σε ποιον ανήκουν, να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι είναι το περίσευμά μας είναι του φτωχού. Όπως το μάνα που σκουλίκιαζε και βρώμιζε στην έρημο τους Εβραίους, έτσι είναι και αυτά που μαζεύεις εσύ ο πλεονέκτης, όποιος πλεονέκτης. Τι θα γίνει λοιπόν, καθώς εκείνη η εικόνα, το άγαλμα μάλλον, στην ερημιά, το χτύπησε εκείνο το λιθάρι και έγινε τρίματα και το πήρε ο άνεμος, έτσι θα γίνουν ευνίδια τα πράγματα και για σένα. Σαν μια έκρηξη θα συμβεί ξαφνικά και όλα σου θα διασκορπιστούν στους πέντε ανέμους. Θα το σκορπίσει όσο το σκληρονόμος στα καζίνα ή οπουδήποτε, θα τα φάει ένας κακός οφειλέτης με δικαστήρια και με μάχες, γιατί εκεί μαζεύονται όλα τα κοράκια, ή θα πέσουν στη θάλασσα και θα χαθούν ή θα καούν στη φωτιά. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, γιατί αυτά είναι από το μαμονά της αδικίας και αυτός είναι ο κληρονόμος, ο μαμονάς. Ο Σατανάς είναι ο κληρονόμος του επιπλέον. Στα φύλαγε αυτό τόσο καιρό να σε ρίξει στην καταστροφή και στον όλεθρο και στην παγίδα και στον αφανισμό και μετά να τα σκορπίσει σε τραπέζια τράπουλες παιχνίδια και αυτός θα είναι ο Κανχάζων και για σένα ναι, αυτή θα είναι η πληρωμή της πλεονεξίας. Έτσι όποιος πλουτίζει με παράνομο τρόπο. Και ο Κύριος είπε «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώσε τη χρειά. Μάρθα, ένα πράγμα χρειάζεσαι, μην τρέξει εδώ και εκεί να ετοιμάζεις 100 φαγητά. Ένα πράγμα, έλα να ακούσεις το Λόγο του Θεού και να σωθείς. Ένα μόνο πράγμα σου χρειάζεται. Η γνώση του Ευαγγελίου του Θεού και της ψυχής η γνώση. Της ψυχής η γνώση σου χρειάζεται. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Αλλά ας μείνουμε μέχρι εδώ αγαπητοί φίλοι, γιατί πέρασε και η ώρα, είπαμε και αρκετά. Που αν θέλει ο Θεός να είμαστε πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή. Ένα άλλο θέμα της Ορθοδοξίας, αν θέλει ο Κύριος, πάλι να το συζητήσουμε μαζί. Για να βρούμε κάποιες άκρες σε αυτή τη ζωή τη δύσκολη που μας την κάνουν δυσκολότερη ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μας ρίχνουν στην πλεονεξία, στον καταναλωτισμό ενώ δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να καταναλώνει υπέρμετρα αλλά μόνο τα αναγκαία και βασικά. Αυτά να ζητάμε το Θεό να τα έχουμε, εύχομαι να τα έχετε πάντοτε και το πλέον να σας φωτίζει ο Θεός, να μας φωτίζει ο Θεός να το διώχνουμε μακριά, να το δίνουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να κάνουμε έργα, να κάνουμε κάτι για τους άλλους, τους συνανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν. Να είστε καλά, χαίρετε εν Κυρίω.